έχουμε αφήξεις, αυτό που λέω κάθε φορά, στην μεγαλύτερη πύλη εισόδου της Κρήτης, στον Νίκος Καζαντζάκης, αεροδρόμιο Ηρακλείου, μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία, την ίδια ώρα. Τώρα έχουμε φτάσει τέλη Ιουνίου, 30 Ιουνίου, αύριο έχουμε πρωτομηνιά, 1η Ιουλίου, και συζητάμε για αύξηση στο κομμάτι των πληρωτήτων σε ξενοδοχεία της Κρήτης. Έρχονται, πού κατευθύνονται οι τουρίστες? Κατευθύνονται μεταξύ άλλων σε σπίτια, σε ιδιώτες Airbnb. Είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία? Μαθαίνουμε κι εμείς ρεπορταζιακά, επειδή το ψάχνουμε, ότι κάποιοι είναι νόμιμοι, κάποιοι δεν είναι. Οπότε μπαίνει και στο προσκήνιο και παραμένει και το καθεστώς που διέπει αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα το Airbnb είναι μια συνήθεια, ένα φαινόμενο το οποίο, η αλήθεια είναι, σύμφωνα με προβλέψεις, θα διωγγωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Να τα βάλουμε σε μια σειρά και να υποδεχτώ εδώ στο στούντιο τον κύριο Μιχάλη Καλογεράκη, πρώην αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηματομεσητών. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και επανειδήποτε. Με μια σπουδαία ιδιότητα, ο κύριος Καλογεράκης, και βέβαια από τους πλέον έμπειρους κτηματομεσίτες σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Θέλω λίγο ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με αυτή την περίφημη πλατφόρμα Airbnb και αν έχει δημιουργήσει προβλήματα στην αγορά. Μάλιστα. Φυσικά έχει δημιουργήσει στην αγορά πολύ μεγάλα προβλήματα, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες εξελίξεις, οι οποίες είναι και στο οικονομικό τομέα, αλλά και στο κοινωνικό. Έχει προκαλέσει κοινωνικά θέματα, κατά τη γνώμη μου. Τι θέλω να πω συγκεκριμένα. Οικονομικά, όσο με αυτό που είπατε πριν λίγο εσείς, πολλές, σε όλη την Κρήτη, σε πάρα πολλούς οικισμούς, σε πάρα πολλά χωριά, έχουν πάρα πολλοί ιδιώτες, έχουν εκμεταλλευτεί αυτό το φαινόμενο που λέτε και στο Airbnb και έχουν μετατρέψει τις κατοικίες τους, κάποια δευτερεύουσες κατοικίες που είχαν. Σε... Ναι, λένε, έχω, ξέρω εγώ, ναι, αυτό εκεί στο χωριό. Το έχουν μετατρέψει σε Airbnb και δεν ξέρω κατά πόσο όμως έχουν ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες, κατά πόσο πληρούν όλες τις τυπικές διαδικασίες, ναι, αδειοδότησης, αν όλα αυτά είναι, έχουν πάρει τις σχετικές άδειες, αν πληρούν τις προϋποθέσεις. Γιατί το αναφέρετε? Ναι. Γιατί κάποιος κερδίζει και βάζει χρήματα στην τσέπη του μέσα από αυτή τη διαδικασία και την ίδια ώρα κάποιος άλλος χάνει. Φυσικά. Είναι ένα καθεστώς αθέμητο ανταγωνισμού, το φυσικά οποίο τα υπουργεία, τα συναρμόδια, θα πρέπει λίγο να το δουν πιο ζεστά το θέμα. Φυσικά, φυσικά. Να σας πω κάτι. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για μένα που έχουν δημιουργήσει το Airbnb, και βέβαια έχουμε να πούμε πολλά, πολλά θέματα όσον αφορά, ναι, το Airbnb, είναι ότι πολλοί, ας το πούμε, ιδιώτες, όχι επαγγελματίες κατά ανάγκη, έχουν, όπως είπατε πριν, μετατρέψει τα σπίτια τους σε Airbnb, εκμεταλλευόμενοι κάποια πράγματα. Απλά την ίδια στιγμή προκαλούν ζημιά ίσως σε μεγάλες τουριστικές μονάδες. Κάποιους επιχειρηματίες που, ξέρετε, έχουν, κινούνται σε άλλα κεφάλαια, έχουν επενδύσει, έχουν διαφορετικά κόστη λειτουργίας. Υπάρχει γκρίνια, λοιπόν. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια. Και υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια όχι μόνο στο θέμα του τζίρου, ότι οι τουρίστες που έρχονται από τα αεροδρόμια πηγαίνουν σε κατοικίες Airbnb. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια στην έλλειψη προσωπικού. Πολλοί, ας πούμε, ιδιώτες που έχουν κατοικίες Airbnb έχουν πάρει από κάποιες ξενοδοχεία, έχουν πάρει γενικά κάποιο προσωπικό, είναι σαν καθαρίστριες, συγκεντρώνει... και δεν ξέρω κατά πόσον αυτό, ακριβώς, είναι ασφαλισμένο τα προσωπικά, το προσωπικό αυτό, αν είναι νόμιμες οι διαδικασίες που καταλάβατε. Σωστό. Ερώτηση, από τη συνολική πίτα των κρατήσεων, το κομμάτι του Airbnb, τι καταλαμβάνει σε σχέση με τα ξενοδοχεία? Αυτή την ερώτηση δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ, κύριε Παναγιώτοπουλε. Νομίζω ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά δεν ξέρω το ποσοστό ακριβώς. Ένα μεγάλο ποσοστό. Ναι. Το ρεπορτάζ μας λέει ότι αγγίζει το 15%. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Φυσικά είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Όταν για να λειτουργήσει μια ξενοδοχειακή μονάδα, που έχουμε πάρα πολλές στην Κρήτη, ξέρετε πολύ καλά ότι απαιτούνται πολύ μεγάλα έξοδα από τους ξενοδόχους. Αλλιώς φορολογούνται οι ξενοδόχοι, έτσι, και αλλιώς κάποιοι ιδιώτες που τη χάρπαστα εκμεταλλεύονται και κάνουν μία, ας το πούμε έτσι, προσωρινή εκμετάλλευση του ακίνητου τους. Χτυπούν την πόρτα σας ιδιώτες και σας ρωτούν αν υπάρχει διαθέσιμο ακίνητο προκειμένου να αξιοποιηθεί ως Airbnb. Έχουν αυξηθεί αυτές οι οχλήσεις? Για ξαναπείτε την ερώτηση, παρακαλώ. Αν σας χτυπούν την πόρτα, σας λένε ότι εγώ θέλω να αγοράσω ένα ακίνητο, κύριε Καλογεράκη, για να το αξιοποιήσω Airbnb. Ωραία, ναι, αυτό είναι ένα θετικό.
από το φαινόμενο Airbnb που πήγαν από πριν. Υπάρχουν λοιπόν, έχουν αυξηθεί αυτές οι... Ναι, ναι, είναι πάρα πολλοί αυτοί. Πρόκειται στα μεσητικά γραφεία με σκοπό να κάνει μια επένδυση μικρή, μεσαία, μεγάλη, με σκοπό να διαμορφώσουν ένα κτίριο και να νοικιάσουν κάποιες κατοικίες στο Airbnb για να αποφοληθούν από αυτό το φαινόμενο και αυτοί. Είναι το καλό, η καλή πλευρά της άνοδου του Airbnb. Ξέρετε κάτι όμως, επειδή βιώνουμε τη γραφειοκρατία στο πετσί μας και στο πετσί σας σαν επαγγελματίας, στο κομμάτι του Airbnb γραφειοκρατία δεν υπάρχει? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτή η γραφειοκρατία λειτουργεί και ελέγχει διαδικασίες του φαινομένου Airbnb. Νομίζω δεν ελέγχεται πλήρως αυτό το φαινόμενο από το κράτος. Δεν ξέρω αν όλα τα καταλήματα αυτά έχουν τις απαραίτητες άδειες, έχουν αν διαθέτουν τις πισίνες και έχουν ναυαγροσώστες, αν έχουν το απαραίτητο βάθος οι πισίνες, αν έχουν αντιλιοστητικά πλακάκια και πισίνες. Και σε περίπτωση ατυχήματος, ναι, αυτό ακριβώς. Είναι ασφαλισμένα τα καταλήμματα. Έχουν πυρασφάλεια, πυρανύκτευση, έχουν πυροσβεστήρες, έχουν έξοδο σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν νομίζω ότι ελέγχεται πλήρως αυτό το φαινόμενο. Εάν πιάσουμε το γενικότερο κομμάτι της κτηματαγοράς από την εικόνα που έχετε, ακολουθεί μια έτσι αυξημένη ζήτηση, έχει αναθερμανθεί το γενικότερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κρήτη? Ναι, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που με είχατε καλέσει, ναι, έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλες εξελίξεις στο φαινόμενο αυτό το Airbnb. Είτε από Έλληνες είτε από το εξωτερικό. Και πέρα από το Airbnb γενικά, υπάρχει αναθέρμανση στο υπάρχει κομμάτι? Υπάρχει πολύ μεγάλη, ναι. Μετά από την περίοδο της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε, ναι, το 2008-2009 μέχρι το 2014-2015, που εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολα στο επάγγελμά μας, και μετά την περίοδο της πανδημίας των 2 ετών που περάσαμε όλοι μας δύσκολα, βλέπω ότι το βιώνουμε καθημερινά, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνοδο στην Κρήτη, στα κίνητα. Τι είδους επενδύσεις πέρα από το Airbnb? Κοιτάξτε, δηλαδή αγροτεμάχια, ενοικιάσεις, αγορά για εξοχική κατοικία, ξενοδοχειακές μονάδες? Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον υπάρχει σε αστικά ακίνητα μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, στα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης, είτε σε κατοικίες κυρίως μέσα στην πόλη, είτε σε οικόπεδα εντός πόλεως. Οι κατοικίες τώρα, αυτό που, για το συνδέσουμε αυτό που λέγαμε πριν, μπορεί να αγοραστούν είτε για ιδιωτικοκατοίκηση είτε για εκμετάλλευση και στο Airbnb. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί πελάτες που μας πάνε καθημερινά την πόρτα στα γραφεία μας και ζητάνε μικρές κατοικίες να εκμεταλλεύονται σε Airbnb. Η Κρήτη γενικά είναι από τις κερδισμένες περιοχές σε πανελλαδικό επίπεδο μέσα σε αυτό το καλό κλίμα στο κομμάτι, ναι, της κτηματαγοράς, ναι, με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι, είναι μια πολύ, έχει ευρωθεί πάρα πολύ η Κρήτη, και κάτι που πρέπει να το πούμε είναι το πρόγραμμα της Golden Visa που λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια, ναι, στην Ελλάδα. Ναι, σωστά. Στην Κρήτη έχει παραμείνει το ποσό στα 250.000 ευρώ για να πάρει κάποιος Golden Visa, ενώ σε κάποια μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, στην Μύκονο, στην Αθήνα, σε κάποια άλλα μέρη είναι 500.000 ευρώ. Έχει ανέβει στο διπλάσιο. Στο διπλάσιο. Είμαστε πολύ πιο φθηνοί δηλαδή από άλλα μέρη της Ελλάδας. Ποιες περιοχές τώρα έχουν την τιμητική τους στην Κρήτη? Πού καταγράφεται το έντονο ενδιαφέρον επενδυτών? Κοιτάξτε, για ποιες περιοχές? Κοιτάξτε, στην Κρήτη υπάρχει γενικά ενδιαφέρον. Έτσι, τώρα πιο πολύ ενδιαφέρον προσωπικά μπορώ να σας πω είναι στο Ηράκλειο, κοντά στην πόλη του Ηρακλείου, είτε ανατολικά ή δυτικά. Αγία Πελαγία, Γούβες, Γούρνες, εν ώψη του νέου καζίνου που θα γίνει, της νέας επένδυσης στην πρώην Αμερικάνικη βάση. Χερσόνησο, Σομάλια, κυρίως όμως νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Ανατολική Κρήτη, στον Ομόλα Σιθίου, στην Μπλάκα, στην Ελούντα. Εκεί πραγματικά γίνεται ένα ξέφρενο πανηγύρι. Αυτές περιοχές. Έχονται και επενδύουν, ξέρετε, επενδύουν οι Άραβες, οι Ισραηλινίες, επενδύουν πάρα πολλές. Ξέρετε, επειδή είστε, θα το ξαναπώ, από τα εμπειρότερα στελέχη στον κλάδο του συνδέσμου, έτσι, κτήματο μεσητών. Παλαιότερα τι λέγαμε στην οικονομική κρίση? Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν πέφτει η τελική υπογραφή. Τώρα υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά προχωρούν και οι συμβάσεις, προχωρούν και οι υπογραφές. Προχωράνε όλα. Προχωρούν ευτυχώς, τα συμβόλαια. Ευτυχώς για όλους στον κλάδο. Ξέρετε, δεν είμαστε μόνο εμείς οι κτηματομεσίτες. Είναι μια μεγάλη γκάμα επαγγελματιών
που είναι κοντά στις αγοροπολισίες, λογιστές, δικηγόροι, μηχανικοί, μηχανολόγοι, συμβολογράφοι. Είμαστε πάρα πολλοί. Εκεί γραφειοκρατία, ποιος ο ρόλος της. Εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πραγματικά. Ένα παράδειγμα, πού κολλάει δηλαδή, πού καθυστερεί. Είπανε το πλέον, ενώ παλιότερα, να σας πω κάτι, να πάμε λίγο πίσω. Παλιότερα, επειδή στη δουλειά αυτή είμαι 22 χρόνια, παλιότερα στην αρχή της καριέρας μου, για να γίνει ένα συμβόλαιο. Αυτό που απαιτούταν ήταν απλά ένα τίτλο, το συμβόλαιο, το τοπογραφικό και μια φορολογική ενημερότητα. Ναι. Δηλαδή τρία χαρτιά. Τώρα αυτά έχουν γίνει 23. Ξέρετε ότι για να γίνει ένα συμβόλαιο πολλές φορές είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία και πολύ χρονοβόρα και δεν μπορούν οι συμβολογράφοι να απολυστούν όλο αυτό το βάρος της πίεσης. Δεν μπορούν πραγματικά. Εμείς είμαστε... Πολλές φορές, να μιλήσω λίγο για τη δουλειά μας, κύριε Παναγιωτόπουλε, είμαστε οι πρώτοι που ξεκινάμε μια διαδικασία με την υπόδειξη, τη διαπραγμάτευση, το κλείσιμο της τιμής, το τελικό deal, μπορώ να πω. Και μετά όμως, για να γίνει το συμβόλαιο, για να κάνει η μηχανική τις απαραίτητες τακτοποιήσεις, νομοποιήσεις που διαρκώς μεγαλώνουν τα ενεργειακές ταυτότητες στηρίων, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, συνεχώς μεγαλώνουν τα πιστοποιητικά. Για να τελειώσει η διαδικασία, ίσως χρειαστούν κάποιους μήνες. Μετά λοιπόν, οι λογιστές αλλάζουν ε9, αλλάζουν πιστοποιητικά ένφια, αλλάζουν όλα τα χαρτιά και συμβολογράφοι μετά για να ολοκληρώσουν αυτή τη δουλειά με τον τεράστιο όγκο εργασίες που έχουν. Δηλαδή, πολλές φορές. Μετά από μήνες ολοκληρώνω μια διαδικασία. Υπάρχει περίπτωση να χαλάσει και η συμφωνία, ναι, μέσα από αυτήν την διαδικασία. Έχει χαλάσει. Μα έχει χαλάσει ήδη και. Έχει χαλάσει η συμφωνία. Φυσικά. Μάλιστα. Ας το δουν εδώ οι υπεύθυνοι και τα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και των επαγγελματιών και των επενδυτών. Λοιπόν, κύριε Καλογεράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχετε.